Ευελίνα. Καλησπέρα. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Ναι. Θέλω να μου πεις ποιος είναι ο πρώτος συγκάτοικος που προτείνεις προς αποχώρηση και για ποιο λόγο. Το πρώτο άτομο που θα ψηφίζω θα είναι ο Μιχάλης. Επειδή αυτή την εβδομάδα, δεν ξέρω, σαν να έχει απομακρυνθεί εντελώς, σαν να μου κρατάει κακία για κάτι. Το δεύτερο άτομο, τον έχω συμπαθήσει πάρα πολύ αυτή την εβδομάδα και το αποφάσισα τώρα που είδαμε το βίντεο για το οποίο χάσαμε την αποστολή και την χάσαμε για το πολύ βρίζαμε. Και του έχω πει χίλιες φορές, σε παρακαλώ μη βρίζεις. Και μόνο γι' αυτό το λόγο ψηφίζω τον Αλέξη. Πρώτος υποψήφιος που προτείνω για αποχώρηση είναι ο Γιώργος. Για τον ίδιο λόγο που τον πρότεινε και την προηγούμενη εβδομάδα, ότι δεν έχουμε φτάσει τόσο κοντά όσο θα ήθελα. Δεύτερο υποψήφιο που προτείνω, χωρίς να μου έχει κάνει τίποτα, είναι ο Γιάννης, αλλά επειδή τον θεωρώ και δυνατό αντίπαλο και έχει λίγο κλειστεί λίγο στην παρέα με τον Γιώργο. Προτείνω τον Ηλία, γιατί ορισμένες φορές γίνεται λίγο εκνευριστικός με κάποια πράγματα. Προτείνω την Άρα, γιατί έχει αρχίσει και ξεχνάει δηλαδή τι σημαίνει να είμαστε μια ομάδα. Ψηφίζω τον Γιώργο, επειδή την προηγούμενη εβδομάδα δεν είχε ψηφίσει και ψήφισε τον αυτό του. Δεν το κατηγορώ, έκανε πολύ καλά, αλλά έτσι έγινε δυνατός παίχτης. Πάλι ψηφίζουν τον Αλέξης, είναι και αυτός δυνατός παίχτης, αλλά επειδή δεν τον έχω εμπιστοσύνη. Το πρώτο συγκάτοικο που ψηφίζω είναι η Νάρα. Στην αρχή με το κουτί δεν ήθελε να ανοιχτεί, γιατί σαν να σκέφτηκε ότι μπορεί και να μην ήταν για αυτή μέσα. Ήπρεπε από την αρχή, γιατί για όποιου και να είναι χαρά. Γιατί τη μία χάρη κι άλλος, ο προχθές χαρήκαμε εμείς. Γι' αυτό το λόγο ψηφίζω την Νάρα. Ο δεύτερος συγκάτοικος που ψηφίζω είναι ο Αλέξης και είναι για το λόγο τον οποίο ότι σε πολλές συζητήσεις ποτέ δεν φταίει και ποτέ δεν κάνει λάθος. Πρώτος συγκάτοικος είναι ο Γιώργος, για να πούσε το λόγο ότι έχει εστιάσει στο φουγάκι περισσότερο και δεν μπορώ να τον προσεγγίσω στο ένα με ανάμεση μήνα που είμαστε εδώ μέσα. Ο δεύτερος είναι η Ευελίνα και θα έλεγα για τον ίδιο λόγο, και επειδή θεωρώ πως δεν συμμετέχει τόσο σε δραστηριότητες του σπιτιού όπως δουλειάς. Ο Ηλίας θα είναι η πρώτη μου ψήφος. Τους λόγους τους έχω πει εδώ ανάμεση μήνα, ότι πολλές φορές με εκνευρίζει, ότι γίνεται λίγο κουραστικός. Το Μιχάλη. Γιατί? Δεν είναι αυτός παίχτης. Πρώτα το Γιώργο, γιατί όποτε έχουμε συζήτηση μου λες ή δεν ξέρεις τι λες, έχεις ζήσει λίγο στην Ελλάδα, στα νέα χρόνια δεν ξέρεις τίποτα για την Ελλάδα, και τη Στέλλα, διότι κάθε λίγο και λιγάκι αρπάζεται μαζί μου και δεν την έχω καταλάβει καθόλου. Εκεί που είναι καλή μαζί μου άξαφνα γυρνάει. Έγινε λίγο πριν μέσα πάλι. Λοιπόν, θα ψηφίσω τον Μιχάλη, γιατί το θεωρώ χιλιά τακτική όπως έχω πει, και ό,τι είχε να δείξει το παιχνίδι έδειξε. Θα ψηφίσω τον Ηλία, από την άποψη ότι παίρνει λίγο στο πολύ σοβαρό λίγο τα παιχνίδια. Θέλει πιο cool, δεν χρειάζεται σοβαρότητα. Παιδιά, εδώ είμαι. Γεια σας. Είστε κι εσείς εκεί. Ψηφίσατε και τώρα αμέσως σας πω τα αποτελέσματα. Υποψήφοι προς αποχώρηση αυτή την εβδομάδα θα είναι Γιώργος. Εδώ είμαι, Ρουλά. Υποψήφιος προς αποχώρηση θα είναι ο Μιχάλης. Υποψήφιος προς αποχώρηση θα είναι ο Αλέξης. Και τελευταίος υποψήφιος προς αποχώρηση θα είναι ο Ηλίας. Wow. Καλό σας βράδυ, παιδιά. Wow. Thank you.